EBRD, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, παρουσιάζουμε δύο μελέτες για διαχείριση προορισμών. Η μία αφορά το νησί της Ρόδου και η άλλη της Σαντορίνη, δύο δηλαδή πολύ όριμους και σε κάποιες περιπτώσεις κορεσμένους τουριστικούς προορισμούς. Θεωρούμε ότι η γραμμή την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια είναι ακριβώς αυτή, δεδομένου ότι ήδη έχουν προκύψει προβλήματα όσο αφορά κυρίως τις δημόσιες υποδομές. Επομένως, από την ώρα που βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη και στα Χανιά ιδιαίτερα, σε επίπεδο αφήξεων, των τουριστικών αφήξεων και γενικότερα και στην επιμήκυνση της σεζόν, πρέπει να πάμε στη διαχείριση των προορισμών, το οποίο σημαίνει τι κάνουμε τις δημόσιες υποδομές, τι κάνουμε τα σκουπίδια, τι κάνουμε σε επίπεδο ενέργειας. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν στο να μπορούμε να αναπτυχθούμε σωστά και ορθολογικά από εδώ και πέρα. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η διαχείριση των προορισμών? Έχουμε ακούσει για εισιτήριο, έχουμε ακούσει στο, όπως είναι η πλάζα Βεώτε στην Αττική, με είσοδο, με ελεγχόμενη είσοδο κτλ. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος αυτό, ότι οι προορισμοί τουριστικοί δεν είναι μόνο για τους ξένους επισκέπτες, αλλά και για τους τόπους ή για τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό ο συνδυασμός? Όσο αφορά το αυτό που λέτε, ότι οι προορισμοί δεν είναι μόνο για τους ξένους, συμφωνούμε. Καταρχήν, ένας προορισμός πρέπει να είναι πολύ φιλικός και πολύ καλός στους ντόπιους, στους κατοίκους, για να αρέσει και στους ξένους. Αν αρέσει στον ντόπιο, στον αυτό που μένει όλο το χρόνο σε ένα προορισμό, τότε θα αρέσει, είναι απολύτως βέβαιο, θα αρέσει και στον ξένο. Σε συγκεκριμένα σημεία, όπως αυτά που αναφέρατε εσύ, π.χ. παραλίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους, θεωρούμε ότι είναι άκρως απαραίτητο πλέον να υπάρξει ένας έλεγχος στις ροές του κόσμου. Το εισιτήριο είναι μια εύκολη λύση, η οποία της ουσίας και ελέγχει τις ροές του κόσμου, αλλά παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο ή σε όποιον διαχειρίζεται συγκεκριμένη παραλία να μπορεί να την αναπτύξει και να τη συντηρήσει σωστά. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο έχουμε προτείνει στο παρελθόν και θεωρούμε ότι μπορεί, μπορεί πάνω σε αυτή τη βάση να προχωρήσουν κάποια σχέδια και να συντηρηθούν σωστά οι παραλίες. Γιατί αυτή τη στιγμή, πρόσφατα είδαμε με το Ίδρυμα Λασκαρίδη, είχε έρθει το πλοίο τυφώνας όπου στον Πάλο μόνο, μέσα σε μία μέρα, δύο μαζέψανε 5 τόνους πλαστικά. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν θα έλεγα ότι μπορούν να βελτιώσουν το προφίλ το τουριστικό, αντιθέτως το επιδεινούν. Άρα δεν θα υπάρξει κάποιος διαχωρισμός μεταξύ των τόπων και των ξένων? Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε στην πορεία. Αλλά σε πρώτη φάση αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα υπάρξει ένας έλεγχος στις ροές. Είναι συγκεκριμένα σημεία τα οποία θέλουν να επισκεφθούν όλοι, μπορούν να τα επισκεφθούν όλοι, αλλά δεν μπορούν σε μία μέρα να τα δει τόσος πολύς κόσμος. Μπορείτε να μας φέρετε, συγγνώμη, παραδείγματα από τις μελέτες που θα παρουσιαστούν μέσα, πώς έγιναν προσπάθειες και τι μέτρα επάρτησαν σε εκείνες τις περιοχές για να ελέγξουν τον τουρισμό και την προσβασμότητα? Οι μελέτες που θα παρουσιαστούν μέσα δεν τις έχουμε δει ακόμα, θα τις δούμε τώρα, αλλά είναι γενικές μελέτες το τι πρέπει να γίνει από εδώ και έπειτα. Σε επίπεδο, όπως είπα πριν, των δημόσιων υποδομών, σκουπίδια, δρόμοι, ενέργεια, όλα αυτά. Ποιος είναι αυτός που θα μας πει, ποιος είναι ο κατάλληλος έλεγχος για κάθε περιοχή, ποιος είναι ο επιστημονικός που μπορέσουν να αναλαμβάνουν τις μελέτες? Κοιτάξτε, ο κατάλληλος αριθμός για κάθε περιοχή, αν αναφέρεστε για συγκεκριμένες παραλίες, για παραλίες, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και μπορεί ένας φορέας, ο οποίος θα μπει από μια ειδική επιτροπή με επιστήμονες, με ανθρώπους, με αυτομηχανικούς, μπορούν να μας το πούν αν αφορά παραλίες. Μπορούν να μας πούν ότι η συγκεκριμένη παραλία μπορεί να έχει μια ικανότητα για 4.000 επισκέπτες την ημέρα και όχι για 6-7. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν λέμε να σταματήσουν αυτές οι ροές. Αντιθέτως, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, ο κόσμος να απολαμβάνει αυτά τα συγκεκριμένα μέρη, τα οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αλλά παράλληλα να υπάρχει και μια σωστή συντήρηση.